Χορηγός για το σημερινό βίντεο είναι η Enemba.com. Στην Enemba θα βρείτε παιχνίδια για όλες τις πλατφόρμες σε πάρα πολύ καλές τιμές. Επίσης θα βρείτε δωροκάρτες για Steam, Xbox Live, Nintendo, PSN, καθώς δωροκάρτες για Roblox και για Fortnite V-Bucks. Για να βοηθήσετε εμένα με τη χορηγία, αγοράστε παιχνίδια με τα links στην περιγραφή. Επίσης τρέχουν και διάφορες εκτόσεις που θα βρείτε παιχνίδια σε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Και τώρα επιστρέφουμε στο σημερινό μας βίντεο. Καλησπέρα σε όλους τους παιχτούρες, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Forza Horizon 5. Όπως βλέπετε είμαι εδώ στην αμμουδιά με την εργαλειάρα που είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο επεισόδιο. Άμα το έχετε χάσει, να πάτε να το τσεκάρετε, θα βγει playlist πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Είναι από τα καλύτερα αυτοκίνητα που έχουμε φτιάξει. Είχα έρθει εδώ το μπανάκι μου εδώ στην αμμουδιά. Πολύ ωραία παραλία. Άμα έχετε έρθει εδώ πέρα να το επισκεφτείτε. Έχει ωραία παραλία. Άμα είστε στο Μεξικό να περάσετε μια βόλτα από εδώ. Τώρα πάμε να αφήσουμε τα αστεία και πάμε να φτιάξουμε ένα τούμπανο αυτοκίνητο που μου αρέσει αρκετά. Και δεν έχουμε φτιάξει ένα Volkswagen. Θα φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο, ένα μοντέλο της Volkswagen. Ποιο θα είναι ακριβώς, θα πάμε να το δούμε, να συγκρίνουμε και να καταλήξουμε σε ένα εργαλείο. Για το σημερινό μας επεισόδιο πιστεύω Volkswagen Golf και Sirocco είναι ένα από τα αγαπημένα αυτοκίνητα πολλών εδώ στην Ελλάδα. Τι κάνει το εργαλείο, αυτό θα σας δείξω και πηγαίνετε σε κάρτε το προηγούμενο επεισόδιο. Τι κάναμε ακριβώς για τη σκοτώνει. Τι ωραίος ουρανός που είναι από πάνω. Από εδώ μπαίνω για το σπίτι μου. Από εδώ μπαίνω. Σκοτώνει το εργαλείο. Δεν απαντήσει τη Δευτέρα. Πάντα εδώ πέρα είμαι. Παρά που με χάνετε, που με βρίσκεις, εδώ στην παραλία είμαι πάντα. Τριγυρνάω. Έχω τόσες σπιταρώνες και έρχομαι εδώ πέρα, στο La Cabana. Είναι ωραία περιοχή, μου αρέσει. Λοιπόν, θα πάμε να αγοράσουμε ένα νέο αυτοκίνητο στο Auto Show. Θα πάμε συγκεκριμένα στα Volkswagen. Μου φαίνεται θα καταλήξω στο Sirocco. Καθώς δεν το έχω κιόλας. Πάμε να το βάλουμε στη συλλογή μας. Και πιστεύω θα βγει ένα ωραίο αυτοκινητάκι. Πάμε στα χρώματα. Να βγάλουμε το Golf με χρώμα μπλε. Και το άσπρο δείχνει ωραία. Το μπλε πιστεύω είναι ένα ωραίο χρωματάκι. Αν το βγάλουμε το χρώμα το μπλε αυτό το της Volkswagen. Και έχουμε και λέμε εδώ τα φώτα. Τσεκάρετε το τι όμορφο που είναι. Μπροστά του όψη. Sirocco R. Δίλητρο. 260 κάτι άλογα. Δείτε και πίσω με διπλό μπουκα. Δεξιά-αριστερά. Πανέμορφο αυτοκίνητο. Και μέσα είναι υπέροχο. Πάμε να δούμε λίγο το μοτεράκι του. Δεν μας αφήνει να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, και αυτό είναι το τιμόνι του με multimedia πάνω εδώ πέρα. Ωραίο, διζωνικός κλιματισμός. Εδώ καθισματάρες, χειροκίνητο αντρικό, δεν είναι το DSG. Αρκετά όμορφο και 300 κοντέρ. Πιστεύω θα τα γράψουμε όλα. Υπέροχο το τιμόνι του, μου αρέσει πραγματικά. Κλείνουμε, δεν έχουμε να δούμε κάτι άλλο. Πάμε να το ευχαριστηθούμε στη βόλτα μας, να το κάνουμε μια δοκιμαστικό του 2011 το Volkswagen, το Sirocco, το R. Και μετά να έρθουμε να το πειράξουμε και λίγο. Να κάνουμε και τα δικά μας τα κακουριλίκια. Μας έπιασε και βροχή, ωραία. Είναι έτοιμοι, φύγαμε. Ναι, γκαζιά 60 χιλιόμετρα τα κατεβάζει άνετα. Σκυλιά ακούγονται. Κατώ 116, 120. Καλά πάει, ε. Είναι το Sirocco, το R τώρα, δεν το απλό. Το 1300. Πάει πολύ καλά. Για τέτοιο στυλ αυτοκίνητο μιλάμε πάντα, όχι για supercar. Για αυτό που είναι, 190 χιλιόμετρα. Τούμπανο. Εξάρισα σμαν θα έχει, ναι. Τραβάει, παιδιά. Και εδώ είμαστε στις ανηφόρες. Πάμε να κάνουμε μία 0-100 μέχρι πέρα. Lines control 3-2-1, φύγαμε. Είναι και η βροχή τώρα. Θα σας έχω στο μοντάζ πόσο έκανα. Να το δούμε και λίγο απ' έξω, γιατί μόνο από μέσα το βλέπουμε τόση ώρα. Ωραίο ήχο. Φρένα καλά. Και φτάσαμε λοιπόν. Ωραίο ήχο έχει. Καθημερινά. Θα βάλουμε καθημερινά. Και θα βάλουμε κατηγορία Β. Όχι, βάλε open.
και πάμε να το κάνουμε publish. Υπέροχο αυτοκίνητο. Πολύ όμορφο και το χρωματάκι του. Δεν ξέρω αν το κρατήσω το μπλε. Λογικά μπλε θα το κρατήσω. Είναι πολύ ωραίο χρωματάκι. Να βάλουμε και μια ζαντούλα πολυάκτινη μαύρη μόνο. Και αυτή καλή είναι η Άρα, αλλά μια πολυάκτινη έτσι ωραία τούμπανη. Να τα Ford ST εδώ. Βλέπουμε. Μόνο Ford βλέπω. Πίσω τι είχανε. Πολύ Ford παίζει. Renault. Τζιπάκια. Πάμε να παίξουμε από εδώ μέσα και το ευχαριστηθούμε, παιδιά. Καλές αλλαγές έχω κάνει μέχρι στιγμής. Με έκλεισε, ρε φίλε, με έκλεισε. Έλα, 200 αμέσως εδώ τώρα. Στον αγώνα πάει πιο γρήγορα, είναι καλύτερος ο δρόμος. Τώρα, άμα δεν βγω και εδώ πρώτος με αυτά τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι πάει λάθος. Land Rover τώρα εδώ, τρίτη θέση. Πώς μπήκα έτσι, τι clean προσπέρασε ήταν αυτή που έκανα. Κατέβασμα Τετάρτη και του χώθηκα στη γωνία. Πρώτη θέση με τη σιροκάρα μας. Ακούστε σκασίματα πίσω, τι κάνει το εργαλείο. Σπινιάριζε ρε. Έχουμε πίσω Ρενό. Φύγε! Μου έρχεται με το Ρενό, το αρέσει ο άλλος. Πολύ καλός αγώνας εκ μέρους μας. Έχουμε πάει καλά. Πρώτη θέση έχουμε ψήσει απόσταση. Γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό και αξιοπρεπέστατο αυτοκίνητο. Δώσε ρε! Όχι! Μου έρχεται πολύ απειλητικά ο άλλος. Φύγε ρε! Τόση ώρα τι έκανε. Και ήρθε με κόλληση. Έλα εντάξει, στα 200 μέτρα πιστεύω το έχω τώρα. 200αρίσαμε και επιτέλους έπρεπε να πάρουμε ένα βαγκίτι για να βγούμε πρώτοι ρε. Βαγκ γκρουπ μόνο. Ντούλας Μπλάνκα, τους διαλύσαμε όλους. Μεγκάνε RS, το Toyota MR2, Land Rover Defender, είχε Corrado, Golf R, Volvo, Subaru, BRZ. Είχε ωραία πραγματάκια. Και καταφέραμε και βγήκαμε πρώτη θέση. Δείτε τι εργαλεία είχε δεύτερα και τρίτα. Πολύ καλό και το MR. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ σε ένα σοβαρό σημείο να κάνουμε τις μετατροπές μας για σήμερα. Όχι σε απλό σπίτι, σε καλύβα. Ήρθαμε να κάνουμε σοβαρά πράγματα. Upgrade tuning, body και τέτοια δεν έχουμε. Όχι auto upgrade. Θέλω να φτιάξω δικά μας πραγματάκια. Πάμε conversation να δούμε τι παίζει. Έχουμε stock front wheel drive όπως είπα και έχουμε και τετρακίνηση. Τετρακίνηση έχουμε καλύτερο acceleration, καλύτερο κράτημα, πέφτει λίγο το speed. Γιατί λογικά θα έχει βάρος, καλύτερη κίνηση, 6-1. Off-road δεν μας πειράζει τόσο. Αλλά όλα είναι καλύτερα, acceleration, handling, lance, κίνηση και τέτοια θα το βάλω. Engine swap έχουμε το δικό του και έχουμε turbo rally 1600. Όχι βέβαια. Πάμε να βάλουμε κανένα προφυλακτήρα. Έχουμε και επίσημο τσάμπετε. Ωρε μάγκα. Και έχουμε και τη Volkswagen το αγωνιστικό. Άμπετε θα το κάνω. Αεροτομούλα πίσω, άμπετε, κατεβάζει εδώ. Προφυλακτήρες άμπετε. Αλλάζει όλο το στυλ πίσω, βλέπετε. Πιο αγωνιστικό, βγάζει και τα φώτα μέσα. Εντάξει. Πίσω το ράλι τι είναι. Μπορούσαμε να το κάνουμε και rally off-road, άμα θέλαμε. Side skirts τη Σάμπετε. Πόρε φίλε, τι, πόσο του μπάνιασε. Και θα βάλω και αυτά τα street hood. Εντάξει, το αυτοκίνητο είναι τρομερό. Αν βάλουμε λαστιχάρες, να βάλουμε slick race. Semi slick θα του βάλω, μην πιάσουμε και κανένα βροχή. Semi slick. Ζαντάρα, τώρα πάμε να βάλουμε μια πολυάκτινη τουμπανιάρα. Και ίσως να τη βρούμε κιόλας πολύ γρήγορα. Τι τούμπανο που γίνει ρε μάγκες. Θα του βάλω αυτή τελικά. Μ' αρέσει καλύτερα η Titan 7. Απλά θα παίξουμε λίγο μεγαλύτερη. Έχουμε 19, 20 τουλάχιστον. Ωραία.
Και φύγαμε τώρα, πάμε στο drive train να βάλουμε αγωνιστικό. Stock Sassman. Παιδιά, θα αφήσω το αγωνιστικό stock του Sassman, δεν θα αλλάξω. Γιατί πάει οχτάρια και τέτοια. Αγωνιστικό drive line. Πάμε τώρα σε φρένα, θα βάλουμε τα αγωνιστικά μας. Ανάρτηση θα παίξουμε. Να παίξω σε drift. Όχι μωρέ, παίξουμε αγωνιστικά εδώ. Χαμηλώσαμε 3,3 πόντους. Αντιστρεπτικές και στο μπροστά μέρος και στο πίσω να δέσει. Θα ελαφρώσουμε 200 κιλά. Πάμε fuel system. Πάμε ignition. Όλα τερματισμένα θα τα βάλουμε πάλι. Να ακούσουμε λίγο εξαρμισούλα εργοστασιακή. Έχει ωραίο. Η σπόρα άλλαξε τελείως σε μπάσα και τέτοια. Πολύ μπάσου η δικιά του, ε. Ακούγεται και το ρελαντί διαφορετικό. Έχει πιο πολύ μπάσο ρίγο σας εκεί. Να βάλω την αγωνιστική όμως. Display με πιστόνια αγωνιστικά. Turbo, single turbo θα του βάλουμε χωρίς anti-lag. 68 άλογο αγωνιστικό. Intercoolerato. Oil and cooling. Και ένα flywheel. Είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε πάει πιστεύω πάρα πολύ τρελή υποδύναμη. Αλλά είμαστε καλά. Install setup 547. Τρομερά. Δεν πάει κι άλλο. Δεν έχει να αλλάξει και μοτέρ. Μόνο το rally πήγαινε. Να δούμε και τι χρώμα καταλήξουμε. Βάζουμε φημεδάκι. Πιστεύω το μπλε είναι ωραίο. Οι δαγκάνες τι χρώμα είναι, κόκκινες. Τις αφήνουμε όπως είναι. Εργοστασιακά. Ζάντες είναι ωραίο το χρωματάκι. Τους δεν τις πειράζω. Δεν έχω κάτι να πειράξω. Τώρα πράσινο τέτοιο. Λέει, χαλάει το αυτοκίνητο για μένα. Το μπλε είναι ωραίο χρωματάκι. Και το άσπρο δεν μου αρέσει. Μπλε. Βάλω κανένα κόκκινο. Πόσα κόκκινα, ρε φίλε, έχω πόσα κόκκινα. Δεν είναι ωραίο. Δεν έχει και το εργοστασιακό του χρώμα του κόκκινο να πεις. Μπλε, έτσι. Πολύ όμορφο αμάξι. Και όπως είμαστε, να το ρίξουμε μία ματιά. Βλέπετε παιχτούρες. Εντάξει, τη σάμπετε τα parts. Ειδικά τα sides και τις πίσω ο προφυλακτήρας. Έβγαλε ένα μπουρί στη μέση, το βλέπετε την εξάτμιση. Δείτε εδώ. Τα side skirts πάντως είναι. Τρομερά αυτά με τους αραγωγούς που έχει κάνει. Μπροστά ο προφυλακτήρας ωραίος. Έχουν βάλει και από πάνω στο καπό αυτά εδώ πέρα, τα street. Το αυτοκίνητο έχει γίνει όπλο. Πω, εντάξει και τρομερό. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν έχω δει πολλά να κυκλοφορούν έτσι με αμπετέ parts. Πολύ όμορφο. Έγινε ένα απειλητικό αυτοκίνητο πάντως από εκεί που ήταν. Κάποιος μας έδωσε ένα δώρο, λέει. Να πάμε να το τσεκάρουμε τώρα, δίπλα είμαστε. Δείτε εξάτμιση σου πίσω. Για να δούμε μία 0% τώρα έτσι όπως είμαστε. Τι 0% να δεις τώρα εδώ. Πω φίλε. Η πρώτη σχεδόν έχει 100 χιλιόμετρα. Και κοστισαρίσαμε κιόλας. Πω, εντάξει, γίνει τρομερό. Το δώρο μας είναι κάπου εδώ μέσα. Να, το βρήκα. Τι έχουμε. Τι μας έστειλε, παιδί λέει που εδώ πέρα μας έστειλε ένα αυτοκίνητο. Για να δούμε. Μέσα στο κουτί το έχει. Wow, that's generous. Just the spirit of Horizon, isn't it? Shall we send a thank you? Κάτι το είχε ο παίχτης. Το έχω κάνει εγώ. Έχω στείλει αυτοκίνητο δώρο σε άλλα παιδιά καινούριους και τέτοια. Τι λέει ρε. Great to see you back from Boogeyman 5822. Ευχαριστώ πάρα πολύ όποιος και να είναι. You made my day, thanks. Και μας έδωσε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ωρε πως πάτησε άσφαλτο, τι κάνει ρε. Για δω μια τελική. Όποιος θέλει τον κοντράρο τώρα ρε. Γατάκια. Ανοίγεις η τάρτη τώρα εδώ, δείτε. Υπέροχο αυτοκίνητο, ένα από τα αγαπημένα μου κιόλας.
Πω. Πάμε να δοκιμάσουμε τις αγώνα τώρα. Και φρένα. Πολύ καλά φρένα. Βάλαμε το τούμπανο. Ένα από τα πιο όμορφα εξωτερικά αυτοκίνητα που έχω φτιάξει εδώ πέρα στη σειρά, πιστεύω. Πολύ μου αρέσει. Ζάντα ίσως μπορούσαμε να βρούμε και κάτι καλύτερο, αλλά δεν είναι και άσχημη. Αλλά όλο το άλλο, πολύ τούμπανο. Τι βροχή ρε, λέει. Πάμε να κάνουμε ένα restart, ρε. Πού να πάω να τρέξω στη βροχή, όχι. Ρενόκλειο. Τι έχει μέσα στα hot hats, ρε φίλε. Τώρα είναι ο καιρός που ήμασταν πριν έξω που οδηγάγαμε. Όχι, ήμουν ένα στήλια κάτω και με έφερε κατακλείσμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά τα αυτοκίνητα, ρε. Ο άλλος που πάει με αυτό, ρε. Τι κάνει, ρε, το θηρίο μου. Οι άλλοι πώς πάνε, ρε φίλε. Με τι είστε, εντάξει, είπαμε. Όλοι είμαστε γρήγορα, αλλά δεν το παίζουμε και έτσι. Θα προσπαθήσω, άμα δεν με τρακάρει κάποιος, για clean αγώνα. Δηλαδή να μην τον τρακάρω. Τους έχω εδώ μπροστά μου, τώρα τους βλέπω λίγο. Μίνι Κούπερ. Ωραία, πήγε να μας φύγει. Έλα, Μίνι. Εδώ κάνουν κουμάντο οι βακίτες σήμερα. Φορτ. Αμερική. Αλλού αυτά. Και πρώτη θέση για ακόμη μια φορά με τη σιροκάρα. Τους έχουμε αφήσει όλους πίσω. Το πόδι στο γκάζι. Τέρμα, τσίτα κάτω. Θέλουμε προσοχή όμως, γιατί η πίστα δεν είναι αστεία. Μάλλον δεν είναι πίστα, είναι ο δρόμος και δεν είναι αστεία. Ωραία, πάμε. Είμαστε 87% της πίστας. Πρώτη θέση, μακριά από όλους. Και μπαίνουμε μέσα στην πόλη τώρα. Άνετη, ωραία, χαλαρή, με 260-270. Κόψε τώρα. Και ακόμα μια φορά πρώτη θέση, ρε φίλε. Δεύτερη συνεχόμενη, με το ίδιο εργαλείο. Εντάξει, τα πήραμε όλα σήμερα. Ford Fiesta, Ford Focus Mini, Renault Clio, Volkswagen Golf, είχε κι άλλα ωραία πράγματα. Οπότε εδώ στα πλακόστρωτα θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε, παιχτούρες. Ακόμα ένα νέο αυτοκίνητο, τούμπανο. Προτείνω συνέχεια αυτοκίνητα που έχουμε φτιάξει. Κοιτάξτε λίγο την playlist και απλά προτείνετε αυτοκίνητα που δεν έχουμε φτιάξει για να δείτε τα δικά σας αυτοκίνητα σε επόμενο βίντεο. Και κάποια που μου λέτε Mercedes, δεν θα βάλω Mercedes πάλι μετά από Mercedes, θα τα αφήσω λίγο πιο μετά. Οπότε προτείνετε αυτοκίνητα που δεν έχουμε φτιάξει τώρα πρόσφατα, μάρκες και τέτοια. Οπότε μέσα εδώ στην πόλη θα σας χαιρετήσω. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου πώς σας φάνηκε το Volkswagen του Sirocco. Τρομερό αυτοκίνητο. Αυτά είναι μέσα εδώ. Ωραία τον καραγκιόζι, ρε. Γι' αυτό είναι το Sirocco. Μπαίνεις εδώ μέσα στα δευτέρες, στα τετραγωνάκια εδώ. Στην πλατεία εδώ. Το πάρκαρα, καλά. Πάμε να του βγάλουμε μια φωτογραφιάρα εδώ πέρα, τσεκάρετε. Δείτε λίγο φωτογραφιάρα που παίξαμε τώρα εδώ πέρα. Αυτή είναι η φωτογραφία για εξώφυλλο που λένε. Και κάπου εδώ, παιχτούρες μου, θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Αφήστε ένα like, πείτε μου πώς σας φάνηκε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο Forza Horizon 5 με κάποιο ακόμα δυνατό αυτοκίνητο. Γεια χαρά σε όλους, παιχτούρες! Τι εργαλείο!